Ας τα βρει η δικαιοσύνη, όποιος έχει πράξει τα αδικήματα, ας τιμωρηθεί, όποιος δεν έχει πράξει, ας αθωωθεί και να μην σπηλωθεί επίσης. Το σημαντικό όμως είναι αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Λυρίτζη, νομίζω. Υπάρχουν κάποια σημαντικά πολιτικά στοιχεία και στα πολιτικά θα τοποθετηθώ. Πρώτα απ' όλα, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο είναι μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση τράπεζας. Είναι η τελευταία τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, προτού στην ουσία δοθεί στην Eurobank, γιατί στην Eurobank δόθηκε μετά από αυτή τη διαδικασία. Μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ήταν μια τράπεζα η οποία είχε εξαιρετική ευρωστία τόσο σε σχέση με τις καταθέσεις, είχε τις υψηλότερες καταθέσεις, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, όπως επίσης είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Φιλιππίδης, ότι είχε το χαμηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επομένως ήταν μια τράπεζα φιλέτο, μια τράπεζα πολύ δυναμική, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες ιδιωτικές τράπεζες αντιμετώπιζαν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα κεφαλαιακής υπάρκειας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από τη διαδικασία, προσέξτε να δείτε, επειδή ήταν μια τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο από το 2002 μέχρι το 2011, όπως υπόθηκε, που είναι αυτή η έρευνα της εισαγγελίας, οι κυβερνήσεις πολλές φορές έβλεπαν αυτές τις τράπεζες, τις υπό δημόσιο έλεγχο, ως ένα εργαλείο να συνάψουν κάποιες προνομιακές συμμαχίες, όχι με τυχαίους επιχειρηματίες. Και έχει σημασία αυτό που λέω, γιατί αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα με άλλες τράπεζες και με άλλους επιχειρηματίες. Σε περιόδους που οι κυβερνήσεις ενδεχομένως να χρειάζονται και μια στήριξη, ειδικά όταν αυτές αφορούν και κλάδους σημαντικούς όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να συνάπτουν κάποιες συμμαχίες μέσα από μια χρηματοδότηση, όταν δεν συντρέχουν οι όροι, οι εγγυήσεις που λέγαμε, ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τρόπους, αλλότερους τρόπους τα δάνεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολιτικό το ζήτημα και πρέπει να καταδικαστεί. Για μας αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή να αναδειχθεί, είναι το ζήτημα ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν μια τράπεζα η οποία ήταν εξαιρετικά εύρωστη, θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση σήμερα της ελληνικής οικονομίας, αντί να ξεπουλιέται στους ιδιώτες μέσα από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Και απ' την άλλη είναι και οι πολιτικές βαρύτατες ευθύνες, όπου επειδή ακριβώς οι κυβερνήσεις τη χρησιμοποιούσαν με αυτόν τον τρόπο, σήμερα ερχόμαστε και λέμε ότι έτσι λειτουργούν οι δημόσιες τράπεζες, παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο είναι προνομιακοί εταίροι κάποιοι. Επιχειρηματίες, γι' αυτό ας τις ξεπουλήσουμε. Μες. Για μας δεν είναι αυτή η λογική. Πρέπει να περασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα και οι διοικήσεις των δημόσιων τραπεζών, που δεν υπάρχουν πλέον σήμερα, αλλά εμείς έχουμε μια πρόταση σε σχέση με αυτό, δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα κομματικά συμφέροντα όπως έγινε στο παρελθόν. Κύριε Καρίδη, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.